Αισιόδοξες το νούμερο των 300.000 για την πρώτη δόση. Ναι. Διότι φαίνεται ότι πείθονται αρκετοί που δεν το είχαν αποφασίσει. Δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει τώρα σε λίγο μωρά. Είτε έχει να κάνει με τα μέτρα, είτε έχει να κάνει με το φόβο, είτε για αυτά την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Στέλιο Λουκίδη, καθηγητής ιατρικής στο ΕΚΠΑ και πνευμονολόγος στο νοσοκομείο Αττικών. Και βλέπετε βεβαίως και τον κύριο Ευάγγελο Μανολόπουλο, καθηγητή φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο. Καλημέρα κύριε και στους δύο. Κύριε Μανολόπουλε, με εσάς να ξεκινήσουμε. Πρέπει να υπάρχει δισταγμό για την τρίτη δόση και υπάρχουν και διάφορα ερωτήματα. Παραδείγματος χάρη, ένας που ο οποίος έχει νοσήσει να την κάνει την τρίτη δόση. Λοιπόν, καλημέρα σας. Σαφώς δεν πρέπει να υπάρχει κανένας δισταγμός. Όλοι τώρα έχουν, όλοι οι ενήλικες πλέον μπορούν να την κάνουν. Νομίζω οι άνθρωποι που έχουν κάνει δύο δόσεις είναι πεισμένοι, ξέρουν τι προσφέρει το εμβόλιο. Άρα, καλό είναι να την κάνουν. Απλώς νομίζω η παρακίνηση και η ημερομηνία που έδωσε ο Πρωθυπουργός είναι για να τους παρακινήσει να μην αμελήσουν, να μην τα αφήσουν για λίγο αργότερα. Γιατί κάποια στιγμή υπήρχε και αυτή η εντύπωση ότι ας περιμένω λίγο. Mm-hmm. Να πάνε να το κάνουν, γιατί κάποιοι, σε κάποια νοσία λίγοι, οπότε τελειώνει, μειώνεται και μπορεί να κινδυνεύουν να νοσήσουν. Mm-hmm. Νομίζω δεν υπάρχει καμία επιφύλαξη. Κάποιο που έχει νοσήσει να κάνει και την τρίτη δόση. Κάποιος που έχει νοσήσει, αν έχουν περάσει 2-3 μήνες μετά την θετικοποίησή του, μπορεί να κάνει τρίτη δόση, βέβαια. Δηλαδή και η φυσική ανοσία φθήνει, ναι. Άρα και η φυσική ανοσία χρειάζεται ενίσχυση με το εμβόλιο. Άρα κάποιος που έχει εμβολιαστεί με τις δύο δόσεις και στο μεσοδιάστημα μέχρι να συμπληρωθούν οι 6 μήνες που είναι τώρα πάνω κάτω, έχει νοσήσει, πρέπει να κάνει και αυτό την τρίτη δόση. Ναι. Αφού περάσουν τουλάχιστον 3 μήνες. Ναι. Ένας που έχει κάνει πρώτη δόση στο ενδιάμεσο διάστημα κόλλησε να κάνει δεύτερη δόση. Γιατί έχουμε και πολλούς καινούριους τώρα που μπαίνουν στο σύστημα. Πάλι το ίδιο. Γενικά, αφού περάσει 2-3 μήνες, θα την κάνει. Γενικώς ο κανόνας είναι ότι ο εμβολιασμός δεν κάνει κακό. Ακόμα και κάποιος έχει νοσήσει, αν δεν είναι αυτή τη στιγμή θετικός και έχει ολοκληρωθεί η λίμωξη, έχει φύγει από τον οργανισμό του, μπορεί να κάνει την τρίτη δόση. Είναι μια περαιτέρω ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος που θα του αυξήσει την ανοσία σε κάθε περίπτωση. Άρα τα διαστήματα που δίνουμε είναι ενδεικτικά, δείχνουν ότι μπορεί για να κάνει την τρίτη δόση ή ενισχυτική δόση όταν αρχίσει και μειώνεται η ανοσία. Πριν περάσουμε στον κύριο Λουκίδη, κύριε Μανολόπουλε, τώρα αν έχεις εμβολιαστεί, έχεις κάνει και τις δύο δόσεις και πας να κάνεις την τρίτη, πόσες μέρες περνούν για να έχεις την ανοσία? Γιατί στο προηγούμενο διάστημα μας λέγατε ότι πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 14 μέρες μετά τη δεύτερη δόση. Τώρα πόσες μέρες είναι? Ναι, νομίζω τεχνικώς το πιστοποιητικό εμβολιασμού εγκρίνει την τρίτη δόση μετά από 2 εβδομάδες, αλλά στην πραγματικότητα οι μελέτες έχουν δείξει ότι ήδη μια εβδομάδα μετά την τρίτη δόση τα αντισώματα στον οργανισμό έχουν ξεπεράσει ακόμα και τα μέγιστα αντισώματα που είχε το άτομο όταν έκανε τη δεύτερη δόση και είχαν περάσει 2 εβδομάδες. Να πω, έχει ήδη μέγιστη και παραπάνω νοσία, άρα ξεκινάει αμέσως, ήδη τις πρώτες μέρες αμέσως μετά τον εμβολιασμό. Και ένα τελευταίο, κύριε καθηγητά. Όποιος έχει κάνει δύο δόσεις Pfizer πρέπει να συνεχίσει με το ίδιο εμβόλιο, ή όποιος έχει κάνει δόσεις Moderna πρέπει να συνεχίσει με το ίδιο εμβόλιο την τρίτη δόση, ή δεν παίζει ρόλο? Όχι, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Έγινε ξεκάθαρο πια ότι η ανάμειξη εμβολίων, δηλαδή να κάνεις την τρίτη δόση με κάποιο άλλο εμβόλιο από αυτό που έχεις κάνει τις δύο πρώτες, δεν είναι πρόβλημα, ίσως να είναι ακόμα και πιο ενισχυτικό της ανοσίας. Άρα, όποιος έχει κάνει δύο δόσεις φάση, συνεχίζει με το ίδιο. Αν όμως θέλει να δοκιμάσει το Moderna, θα μπορούσε να δοκιμάσει ή ανάποδα. Άλλωστε, νομίζω ότι οι δόσεις Moderna είναι λίγες. Άρα, αρκετοί από αυτούς που κάνανε Moderna πιθανόν θα κάνουν Pfizer τώρα από την τρίτη δόση, αν δεν θέλουν να περιμένουν. Άρα, κύριε Λουκίδη, κολλάει πολλοί κόσμος, το αντιλαμβανόμαστε και από τα κρούσματα τα οποία ανακοινώνονται καθημερινά. Αν έρθει σε επαφή με κρούσμα ως εμβολιασμένος, πόσες μέρες χρειάζεται να περάσουν για να νιώσεις μια ασφάλεια? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή με βάση τις οδηγίες, γιατί αυτές πρέπει να ακολουθούμε για να μην λέμε και εμείς διαφορετικά από τις επιτροπές, δεν μπαίνεις σε καραντίνα και βρίσκεσαι σε μια παρακολούθηση των συμπτωμάτων σου τουλάχιστον για 5 με 7 μέρες, που είναι περίπου το μέγιστο χρόνο της αναμενόμενης επώασης και εκδήλωσης συμπτωμάτων. Εφόσον λοιπόν μετά εκδηλώσεις συμπτώματα και επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει μόλυνση και στους εμβολιασμένους, και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και στις κλινικές πλέον, και γι' αυτό το λόγο τονίσαμε και τονίζουμε όλοι μας την τρίτη δόση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι αν δείτε αυτή τη στιγμή την καταγραφή των κλινικών και των ασθενών που νοσηλεύουμε μέσα, είναι ασθενείς πάνω από τα 60-65, οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι, ενώ αντίθετα η ανεμβολία είναι σε οποιαδήποτε ηλικία. Ναι. Αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία για το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα λέτε ότι νοσηλεύονται οι εμβολιασμένοι μεγαλύτεροι επειδή έχει περάσει το όριο προστασίας? Ναι. Σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι με χρόνια σοβαρά υποκείμενα νοσήματα ή άνθρωποι που ήταν πάνω από 70-75 ετών
έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον κοντά στο μέχρι το Μάρτιο. Ναι. Έχουν περάσει δηλαδή περίπου 8 μήνες. Άρα η ανοσία, επειδή έχει αποδειχθεί αυτό πλέον ότι φθήνει, όπως φθήνει και η φυσική ανοσία, γιατί και εδώ υπάρχει μια παραπληροφόρηση ότι η φυσική ανοσία παραμένει εσαΐ, ας πούμε, είναι εντελώς παραπληροφόρηση αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μπορεί δυνητικά, αν δεν κάνουν την τρίτη δόση, να μολυνθούν και να νοσηλευτούν. Το εμβόλιο προστατεύει περισσότερο από την νόσηση ή νόσηση περισσότερο από το εμβόλιο? Νομίζω ότι δεν πρέπει να μπούμε σε αυτό το ανταγωνιστικό πεδίο. Είναι συζητήσεις που γίνονται, κύριε καθηγητά. Υπάρχει προστασία και από τα δύο, αλίμονο. Ένας που θα νοσήσει εννοείται ότι θα έχει και αυτός προστασία για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά δεν θα είναι αυτή η εσαΐ. Και το λέω αυτό από την κλινική εμπειρία της νοσηλείας αυτή τη στιγμή. Ναι. Γι' αυτό και η έκκληση που έγινε χθες, και νομίζω ήταν πάρα πολύ σωστή για τους ανθρώπους πάνω από τα 60-65, γιατί αν αυτοί πρακτικά εμπιστευτούν την αναμνηστική δόση και την κάνουν, θα δείτε ότι θα απομειωθεί και η πίεση στο σύστημα υγείας και συγχρόνως θα μειωθούν και οι νοσηλείες. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει όλοι να είμαστε επικεντρωμένοι το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα, κύριε Λουκίδη, για να κλείσουμε, τα μέτρα εκτιμάτε ότι θα αποδώσουν και πότε θα δούμε αυτή την απόδοση, πάλι σε 10-15 μέρες? Στο κομμάτι αυτό που σας λέω για τον εμβολιασμό, θα αποδώσουν σε βάθος χρόνου, γιατί δεν μπορεί να γίνει ο εμβολιασμός αυτής της ομάδας μέσα σε 10 μέρες. Mm-hmm. Αλλά σκέφτομαι πραγματικά ότι θα φρενάρουν σε ένα χρονικό διάστημα κοντά στο μήνα, 1,5 μήνα, την πορεία που μπορεί να υπήρχε αν αυτοί οι άνθρωποι πάνω από τα 60-65 δεν έκαναν την αναμνηστική δόση. Νομίζω ότι από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν εχθές είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, μαζί φυσικά με τον εμβολιασμό αυτών που δεν έχουν κάνει καμία δόση, αλλά και με αυτό που είπε ο κύριος Μανολόπουλος, ότι οι νοσήσαντες πρέπει να σκεφτούν να κάνουν και αυτή τη δόση τους όταν πρέπει, με βάση τις οδηγίες. Άρα εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για την απομείωση της πίεσης στο σύστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα χρήσιμα που μας είπατε. Ορίστε, κύριε Μανολόπουλο, να ολοκληρώσετε. Ένα σχόλιο να προσθέσω μόνο, ότι να μην χάνουμε όμως, η ουσία είναι ότι οι ανεμβολίες παραμένουν το πρόβλημα και αυτοί πρέπει να εμβολιαστούν και εκεί πρέπει να συνεχίσει να ασκείται η πίεση. Με τους εμβολιασμούς και την δόση θα λύσουμε ένα μέρος του προβλήματος, αλλά το κύριο πρόβλημα είναι η ανεμβολίαση. Και εκεί πρέπει να όλοι να συνεχίσουμε να ασκούμε τις πιέσεις μας. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό το πράγμα. Απλώς επειδή οι άλλοι έδειξαν πολύ υπεύθυνη στάση, πρέπει να συνεχίσουν αυτή την υπεύθυνη στάση, γιατί ξέρουμε ότι θέλουν να προστατεύσουν το σύστημα. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα χρήσιμα μας είπατε.